Πάμε στην Έλλη Τικοκάκη για να μας δώσει πληροφορίες. Θα δούμε και σχετικές εικόνες. Έλλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Μάνο, κυρίες και κύριοι. Είναι πραγματικά εντυπωσιακές οι εικόνες που έχουν καταγράψει και οι πολίτες και όσοι έγιναν μάρτυρες της σφοδρής χαλαζόπτωσης που έπληξε τη συγκεκριμένη περιοχή αλλά και ευρύτερα τις νότιες περιοχές του νομού Ηρακλείου, τόσο στη Βιάνο όσο και προς την περιοχή του Πύργου. Και να πούμε, Έλλη, ότι βλέπουμε εικόνες από την σελίδα κοινωνικής δικτύωσης Μετεοκρήτες, όπου αρκετοί χρήστες μετέφεραν την φωτογραφική εμπειρία. Σε μια περίοδο λοιπόν που βρίσκεται σε εξέλιξη η ελαιοσυλλογή, η χαλαζόπτωση, φαίνεται ότι ήταν ό,τι χειρότερο για τους αγρότες της περιοχής. Όπως αναφέρουν κάποιοι εξ αυτών, το χαλάζι ράβδισε κυριολεκτικά τα δέντρα και όσο καρπός δεν είχε πέσει ήδη στο έδαφος, τον κατέστρεψε ολοκληρωτικά και ποιοτικά. Βεβαίως υπάρχουν επιπτώσεις σε όσο καρπό έχει μείνει πάνω στα ελαιόδεντρα. Η χαλαζόπτωση αναφέρεται ως ιδιαίτερα σφοδρότερη στο Ρωτάσι, σε διάφορα σημεία του πύργου και του Μεσοχωριού, σύμφωνα με τους κατοίκους της περιοχής, αλλά και ένα κομμάτι του πύργου. Δεν ήταν τόσο το μέγεθος του χαλαζιού το οποίο θεωρούν ότι δημιουργούσε το πρόβλημα, αλλά η ένταση, η σφοδρότητα με την οποία έπεφτε για αρκετή ώρα πάνω στις καλλιέργειες, θεωρώντας αναπόφευκτες τις ζημιές που θεωρούν ότι έχουν γίνει στις καλλιέργειές τους. Τις καταστροφές που προκλήθηκαν σε αυτή την ευρύτερη ζώνη αναμένεται να εκτιμήσει ο ΕΛΓΑ, στελέχη του οποίου κλήθηκαν και σήμερα μετέβησαν στην περιοχή της Βιάνου για να δουν από κοντά τι ακριβώς έχει συμβεί. Να πούμε ότι χαλαζόπτωση στη συγκεκριμένη περιοχή είχε σημειωθεί και τις προηγούμενες ημέρες. Πάλι εκεί οι κάτοικοι ανέφεραν επιπτώσεις κυρίως στις ελαιοκαλλιέργειες. Έλλη, να σε ευχαριστήσουμε βεβαίως και στο κεντρικό μας δελτίο θα δούμε αναλυτικό ρεπορτάζ.